Ο Μιχάλης Βιτοράκης, σκηνοθέτης από το Ρέθυμνο, μας ταξιδεύει στην Αφρική. Ο ίδιος βρέθηκε στην Ουγκάντα για τα γυρίσματα του τελευταίου του ντοκιμαντέρ. Θέλησε να ζήσει από κοντά την καθημερινότητα των ανθρώπων, των παιδιών, να καταγράψει τις πρακτικές στην εκπαίδευση, να ταξιδέψει με τους ντόπιους και να κάνει σαφάρι, να καταγράψει τα άγρια ζώα στο φυσικό τους περιβάλλον. Αυτό όμως που τον κέρδισε τελικά ήταν τα βλέμματα που αποτύπωσε με το φακό του. Βλέμματα και χαμόγελα όλο δίψα για ζωή και ευγνωμοσύνη. Μαζί με τον Μιχάλη πάμε νοηρά στην Ουγκάντα και σχεδιάζουμε το επόμενο ταξίδι μας, τον επόμενο μεγάλο στόχο μας. Μιχάλη, θέλω να κλείσεις τα μάτια σου και να μου πεις ποια είναι η πρώτη εικόνα που σου έρχεται στο μυαλό. Καλά, μα δεν θες να κλείσεις. Όταν κλείνεις τα μάτια σου και σκέφτεσαι την Ουγκάντα, ποια είναι η πρώτη εικόνα που σου έρχεται στο μυαλό? Τα παιδιά. Φυσικά. Ματάρες, φοβερές, φάτσες. Χαμόγελο. Ναι. Το χαμόγελο δείχνει μέσα τα δόντια αυτό την έκφραση, τα μάτια, το τραγούδι, το βλέμμα. Εκεί όλα σβήνουν. Νομίζω εκεί καταλαβαίνεις και ποια είναι η ουσία στην ζωή. Είναι τόσο χαρούμενα αυτά τα παιδιά και γαλινεμένα όπως τα βλέπουμε. Προφανώς, ναι. Είναι εσύ τόσο. Τα ζήσες από κοντά και τα κατέγραψες. Έχεις και μια πιο διεισδυτική ματιά. Τα παρατήρησες. Και στις τρεις χώρες που έχω επισκεφτεί, στα δύο ταξίδια που έχω κάνει, τα παιδιά ήταν το κυρίαρχο, ας το πούμε, κομμάτι αυτού του ταξιδιού. Στην αρχή λίγο σε δυσκολεύει η εικόνα το να βλέπεις ένα παιδί ξυπόλυτο ή χωρίς καθαρά ρούχα, με τρύπια ρούχα, χωρίς να έχει τις βασικές συνθήκες διαβίωσης. Όμως στην πορεία καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι η δική μας εικόνα. Είναι αυτό που έχουμε εμείς ζήσει εδώ, στην καθημερινότητά μας. Και δική μας ανάγκη για να είμαστε χαρούμενοι. Και δική μας ανάγκη για να είμαστε χαρούμενοι. Πίστεψέ με, εκεί δεν χρειάζεται τίποτα. Και επειδή όλα βρίσκονται στην ίδια κατάσταση, δεν υπάρχει διαχωρισμός και ζουν τόσο ελεύθερα, αρμονικά, με το χαμόγελο και το τραγούδι κάθε μέρα. Σε ποιες χώρες έχεις ταξιδέψει? Ρουάντα, Μπουρούντι και Ουγκάντα. Διαφορές μεγάλες. Η Ρουάντα και το Μπουρούντι είναι η πιο φτωχή χώρα που έχω επισκεφτεί. Πολύ δύσκολες συνθήκες, πολύ πιο δύσκολες από ό,τι στην Ουγκάντα και στη Ρουάντα. Η Ουγκάντα είναι αναπτυσσόμενη χώρα. Προφανώς και βλέπεις τα ίδια προβλήματα, αλλά νιώθεις ότι υπάρχει και λίγο μια άλλη πορεία αυτής της χώρας. Η Ρουάντα και το Μπουρούντι, τα κοινά στοιχεία αυτών των χωρών ήταν η γενοκτονία που είχε γίνει το 1994, πριν 20 χρόνια. Και η διαφορά των δύο χωρών είναι ότι η Ρουάντα έχει καταφέρει και το αξιοποιεί εμπορικά και οικονομικά, έτσι ώστε να μπορέσει να ανεβάσει λίγο το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων, ενώ το Μπουρούντι βρίσκεται καθαρά, ακόμα είναι στο μηδέν. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Πες μου λίγο κάτι. Εσύ πήγες τουλάχιστον την τελευταία φορά, γιατί για τα δύο προηγούμενα ταξίδια δεν γνωρίζω ο στόχος ποιος ήταν, αν ήταν να κινηματογραφείς, αν ήταν επαγγελματικός. Πηγαίνω καθαρά σαν δικό μου ενδιαφέρον. Όλα είναι αυτοχρηματοδοτούμενα, ποτέ δεν ζητάω κάτι, ποτέ δεν θέλω κάτι. Είναι καθαρά για να βγάλω τη δική μου άποψη προς τα έξω, μέσω από την τέχνη την οποία θεωρώ ότι υπηρετώ. Και γι' αυτό δεν την ακολουθώ επαγγελματικά. Είναι μια καταγραφή αυτό, Μιχάλη. Έτσι. Είναι σαν, είσαι σαν, πώς να το πω τώρα, και να μην ακούσει τη βαρύ. Είσαι σαν ένας σύγχρονος ιστορικός, που γινόταν στην αρχαιότητα, οι ιστορικοί πήγαιναν στα πεδία των μαχών για να καταγράψουν. Σαν ρεπόρτερ κάπως λειτουργούσαν και μετά κατέγραφαν όσα συνέβαιναν. Και εσύ με κάποιο τρόπο κάνεις το ρεπορτάζ, αλλά κάνεις την καταγραφή της πραγματικότητας. Συμφωνώ και μάλιστα πολλές φορές αλλάζει η δική μου άποψη, διότι αλλιώς τα φαντάζομαι, αλλιώς τα έχω συζητήσει, αλλιώς τα έχω ακούσει. Για πες μου ένα παράδειγμα. Παράδειγμα. Που άλλαξαν μέσα στους πράγματα. Παράδειγμα, το πρώτο ταξίδι. Οι πρώτες 20 έμεινα κοντά στον 1,5 μήνα. Ναι. Και στη Ρουάντα και στο Μπουρούντι. Επισκέφτηκα φυλακές, είδα, κινδύνεψα αρκετές φορές, θεωρώ, στο πρώτο ταξίδι. Ένιωθα αυτό το φόβο πολλές φορές. Και ένιωθα όμως απ' την άλλη ότι πρέπει να βοηθήσω όσο μπορώ αυτά τα παιδιά ή οτιδήποτε. Στην πορεία, καθώς περνούσαν οι μέρες, καταλάβαινα ότι το μεγαλύτερο κακό που έχω να κάνω είναι να δώσω κάτι σε κάποιο παιδί, σε κάποιον άνθρωπο εκεί. Κάτι όπως. Αυτά που έχεις εσύ, το δυτικό πολιτισμό. Τι έχω, τι μπορώ να δώσω και να δώσω, ας πούμε, ένα πρόσκυρο χαμόγελο ή χαρά. Ένα γλυφιτζούρι ή μια καραμέλα. Αν όμως το δώσω, Ανδριανή μου, την καραμέλα ή το ψωμάκι, τι θα πετύχω? Αυτή την πρόσκαιρη χαρά που λες. Την πρόσκαιρη χαρά. Και μετά. Και μετά
Το παιδί όμως μήπως θα περιμένει πάντα βλέποντας το χρώμα μου ή το χρώμα κάποιου άλλου ανθρώπου στη θέση μου ότι αυτός είναι καλός γιατί μου προσφέρει κάτι. Ναι. Και μήπως εγώ μετά γίνομαι έμεσα ο εκμεταλλευτής του. Για να το, σκεφτούμε λίγο βαθύτερα. Πώς ξεκίνησε η γενοκτονία? Είναι βαθιά πολιτικό αυτό που αναφέρεις. Είναι βαθιά πολιτικό. Είναι σαν να μου περιγράφεις την ιστορία της Αφρικής αυτή τη στιγμή. Ουσιαστικά ναι. Και αν ένα όνειρο του Αφρικανού θα ήταν αυτό, μια ελεύθερη Αφρική. Στην πραγματικότητα υπάρχει ελευθερία? Όχι, δεν υπάρχει. Στην Αφρική. Στην Αφρική. Εδώ υπάρχει ελευθερία? Ούτε εδώ υπάρχει. Άρα... Εκεί είναι απλά πιο εμφανές. Ακριβώς. Και γι' αυτό ζουν μέρα με τη μέρα, στιγμή με τη στιγμή, κοιτώντας πώς να επιβιώσουν. Ναι. Άρα τι ζητάνε? Φαΐ, νερό, να επιβιώσουν, να βγάλουν τη μέρα και μετά να συνεχίσουν την επόμενη μέρα πάλι με τον ίδιο τρόπο και σκοπό. Οι ενήλικες είναι άνθρωποι με μεγάλα χαμόγελα και χαρά? Οι ενήλικες, καταρχήν, να πω ότι δεν βλέπω πολλούς ηλικιωμένους, διότι δυστυχώς δεν φτάνουν πολύ βαθιά. Είναι μικρό το... Ακριβώς. Είναι το προσδόκιμο ζωής, είναι αρκετά μικρό. Οι ενήλικες, πάλι βλέπουμε ότι τους βλέπουμε να τους αρέσουν τα χρώματα, να τους αρέσουν να τραγουδάνε, να κινούνται, να φτιάχνουν, να μιλάνε. Είναι κοινωνικοί άνθρωποι, αλλά προφανώς, περνώντας τα χρόνια, η δυστυχία και η μη σωστή διαβίωση τους επηρεάζει. Είναι λογικό. Ναι. Τα παιδιά που δεν το αντιλαμβάνονται ή δεν έχουν ζήσει ακόμα αυτή τη δυσκολία, όσο είναι μικρά, αυτό, νιώθεις αυτή την ελευθερία στην έκφρασή τους. Και αυτή είναι η διαφορά. Και έχουν και ελπίδα. Και έχουν και ελπίδα. Μέσα τους. Ότι κάτι μπορεί να αλλάξει για αυτά, ότι κάτι διαφορετικό μπορεί να συμβεί. Που εγώ βέβαια θα διαφωνήσω λίγο το αν είναι ωραίο να υπάρχει ελπίδα. Γιατί η ελπίδα ίσως είναι. Μπορεί να σου τρώει τα σωθικά η ελπίδα. Ορίστε. Μπορεί να σου τρώει τα σωθικά. Γιατί ελπίζοντας, φοβάμαι να κάνω κάτι, μη χάσω αυτό το ελπίζοντας και στην πορεία. Φτάνει η στιγμή που δεν έχω κάνει τίποτα. Άρα στην πραγματικότητα, ποιος δίνει ελπίδα σε κάτι όταν προσπαθείς να του δώσεις ότι να σε έχει ανάγκη. Και εκεί καταλήγουμε πάλι. Δίνοντας λοιπόν το ψωμάκι, θα έχει πάντα την ελπίδα ότι την ίδια μέρα του χρόνου αυτός ο λευκός μπορεί να ξανάρθει και να μου δώσει ψωμάκι. Και αν δεν είναι ο ίδιος ο λευκός, μπορεί κάποιος άλλος να έρθει και πάλι θα του ζητήσω. Άρα. Η γνώμη σου για όλες αυτές τις ομάδες, τις ΜΚΟ, τις αυτοοργανωμένες. Και όλη αυτή η ενέργεια αλληλεγγύης και θελοντικής δουλειάς που γίνεται από πολλές ομάδες στην Αφρική, που γίνεται με διάφορους τρόπους. Η γνώμη σου ποια είναι? Καταρχήν πρέπει να πω ότι όλοι όσοι ταξιδεύουμε στην Αφρική κάτι κερδίζουμε. Και δεν εννοώ σε αγαθά, αλλά εγώ προσωπικά μπορώ να κερδίζω γιατί καλύπτω κάποιες αδυναμίες μου ψυχολογικά, έχω μια ηθική στήριξη, άρα κάτι παίρνω. Ναι. Αντίστοιχα, όλες οι ομάδες ή όλοι όσοι πηγαίνουν, καλός ή κακός, παίρνουν και δίνουν. Έτσι είναι. Και έτσι είναι η ζωή και η καθημερινότητά μας, να μιλάμε ειλικρινά. Τώρα, όσον αφορά τις μη κερδοσκοπικές και τις οργανώσεις, όταν υπάρχουν από πίσω πάντα χορηγίες ή βοήθεια από πολυεθνικές ή εταιρείες οι οποίες έχουν συγκεκριμένα συμφέροντα, προφανώς βοηθάνε, στοχεύουν κάπου. Αυτή είναι η αλήθεια. Και θα δώσω ένα παράδειγμα. Στη Ρουάντα και στον Μπουρούντι, μίλαγα με μια οργάνωση που είναι από το Μονακό, από τη Γαλλία. Πολύ μεγάλη οργάνωση. Και οι οποίοι έχουν φτιάξει ένα σύστημα, ας το πούμε, υγειονομικής περίθαλψης σε ένα χωριό. Έχουν ορίσει έναν αρχηγό, τον έχουν εκπαιδεύσει και αυτός καταγράφει ποιες είναι οι ανάγκες σε φάρμακα από τα παράστατα του εντέρου που είναι από το βρώμικο νερό. Ναι. Οπότε καταγράφουν και δίνουν αυτά τα φάρμακα. Στην ερώτησή μου, το κοστολόγιο αυτών των φαρμάκων είναι ένα αλφα ποσό. Πολύ ωραία μου λένε, βεβαίως είναι ένα αλφα ποσό. Το να κάνετε γεώτρηση και να βάλετε ένα φίλτρο στο χωριό και να τους παρέχετε π.χ. το καθαρό νερό που δεν θα έχουν την ανάγκη για φάρμακα, είναι το τόσο μισό. Το σκεφτεί σαν σενάριο. Το μισό, μπράβο. Και μισό κόστος. Είναι το μισό κόστος από την κάθε χρόνο αγορά το φαρμάκο. Και λέει, όχι, δεν είναι αυτή η δουλειά μας. Άρα καταλαβαίνουμε ότι για κάποιο λόγο. Πρέπει να φέρουν τα φάρμακα στην Αφρική. Πρέπει να φέρουν τα φάρμακα στην Αφρική. Για κάποιο λόγο πρέπει να κρατούν αυτό το βιωτικό επίπεδο. Για κάποιο λόγο πρέπει τα παιδιά να νιώθουν ότι πρέπει 4 και 5 ώρες να χάνουν την ημέρα τους για να ψάχνουν να βρουν νερό. Για κάποιο λόγο είναι όλα ιδιωτικά, ιδιωτική εκπαίδευση και πανάκριβη εκπαίδευση. Άρα να μην σου δίνουν πρόσβαση στη μόρφωση, να μην σου δίνουν πρόσβαση στο νερό, να μην σου δίνουν πρόσβαση. Άρα τι δεν σου δίνουν τη δυνατότητα, ίσως να αναλάβεις κάποια στιγμή. Την τύχη του τόπου στα χέρια σου. Ναι, γιατί αντιλαμβάνομαι όταν ξεκινάμε από το πολύ βασικό, Μιχάλη. Τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση. Προφανώς. Εάν είναι υγιή να φτάσουν μέχρι σε εκείνη την ηλικία και δεν τα έχει αποδεκατήσει κάποια ασθένεια, κάποιο μικρόβιο, κάτι οτιδήποτε. Εάν καταφέρουν να φτάσουν, πόσα από αυτά θα καταφέρουν να την ολοκληρώσουν
και να ακολουθήσουν μια άλλη καλύτερη πορεία από εκεί και πέρα. Η αλήθεια είναι όμως ότι δεν είναι μόνο εκπαίδευση, διότι και αυτά τα παιδιά που θα πάνε στην εκπαίδευση, που είναι πολύ ακριβή εκπαίδευση, αλλά θα έχουν βρει τα κονδύλια για να πάνε στην εκπαίδευση, προφανώς θα καθοδηγηθούν μέσα από, από αυτό το ιδιωτικό σύστημα παιδείας στο να αναλάβουν συγκεκριμένα πόστα. Και αυτό είναι το πρόβλημα, διότι άρα δεν είναι μόνο η εκπαίδευση, είναι και η παιδεία, που για μένα είναι το πολύ σημαντικότερο κομμάτι, η παιδεία. Το να μπορέσει σιγά σιγά ένα παιδί να μπορέσει. Παράδειγμα, να σου δώσω για να καταλάβεις. Στο σχολείο που ήμουνα, ρωτάω τα παιδιά ποιο είναι το όνειρό σου. Τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις. Και λέει το παιδί δάσκαλος. Ωραία. Για ποιο λόγο θες να γίνεις δάσκαλος. Εδώ, αν ρωτήσουμε τα Ελληνόπουλα, πολλοί μπορούν να πούνε γιατί έχει σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση. Και καλά κάνουν και δεν το κατακρίνω. Δεν είναι η δουλειά μου να το κατακρίνω. Είναι και αυτό ζητούμενο. Είναι και αυτό ζητούμενο γιατί ακριβώς αντιλαμβανόμαστε τη δυσκολία της καθημερινότητάς μας. Και όμως το παιδί λέει γιατί θέλω να μεταδώσω κι εγώ αυτό που εισπράττω αυτή τη στιγμή για να βοηθήσω. Ναι. Ένα άλλο παιδί λέει θες να γίνεις γιατρός. Γιατί θες να γίνεις γιατρός, για να βοηθήσω αρρώστους και άρρωστα ζώα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι ωφέλιμο να γίνει γιατρός για αυτό το λόγο. Εάν μου έλεγε θέλω να γίνω γιατρός γιατί βλέπω τους γιατρούς ότι ζουν σε πλούσια σπίτια, καταλαβαίνουμε ότι εκεί χάνουμε λίγο τον προορισμό μας. Εκεί πρέπει αναγκαστικά να αναλάβουν από το μηδέν τις τύχες, να υπάρξει αλληλεγγύη, όπως παντού πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη, και είναι και το ζητούμενο, αλλά δεν τους αφήνουν και δεν τους βοηθάνε και οι συνθήκες. Έχει γυρισμό αυτό το πράγμα. Διότι η εκμετάλλευση της μαύρης Υπήρου ξεκινάει από το 1, ούτε καν από το 0, δηλαδή τα πάντα είναι εκμεταλλεύσιμα από τρίτους, μέχρι το άπειρο. Εκμεταλλεύονται τα πάντα. Προφανώς. Εγώ θα απαντήσω από την ασκητική του Νίκο Καζαντζάκη που λέει να μην σε νοιάζει το αποτέλεσμα ενός πολέμου. Ουσιαστικά να σε νοιάζει απλά να παλεύεις και να πολεμάς. Δεν γνωρίζω εάν θα πετύχεις ή δεν θα πετύχεις. Αλλά στο βιβλίο της ζωής που ανοίξει τον καθένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να παλεύει. Για τα ιδανικά του και τις αξίες του. Με έχεις προβληματίσει πάρα πολύ, γιατί πάρα πολλοί φίλοι μου έχουν ταξιδέψει στην Αφρική και έχουν πάει με ομάδες και με οργανώσεις και ο καθένας κάνοντας πολύ ωραία πράγματα. Και δεν ξέρω τελικά σε ποιο βαθμό, επιστρέφοντας οι ίδιοι πίσω, είναι άλλοι άνθρωποι και έχουν εισπράξει εξαιρετικά μαθήματα ζωής. Αυτοί που μένουν πίσω τελικά τους κάνει καλό όλο αυτό. Μεγάλη κουβέντα. Είναι μεγάλη κουβέντα. Γιατί μεγάλη μου το έβαλε κουβέντα. Σε μια εντελώς διαφορετική βάση τώρα, σήμερα, όλο αυτό. Ότι... Μεγάλη κουβέντα. Και μάλλον καταλαβαίνω ότι η ουσία είναι ότι, okay, αν θέλεις να βοηθήσεις, πήγαινε να βοηθήσεις από τα θεμέλια, ώστε να αυτονομηθούν αυτοί οι άνθρωποι και να μπορούν να πάρουν πράγματα στα χέρια τους και να τα τρέξουν μόνοι τους. Δεν έχει σημασία να τους πας ρούχα, δεν έχει σημασία να τους χτίσεις, δεν έχει σημασία να τους βοηθήσεις να χτίσουν. Τι σημασία έχει όλο αυτό? Ναι. Έχει καμία σημασία. Σημασία έχει να τους μεταδώσεις. Το δικό σου είναι. Ναι. Αν εσύ δεν είσαι συνειδητοποιημένος σαν άνθρωπος, εάν εσύ δεν γνωρίζεις τον ίδιο στον προορισμό, εάν εσύ εδώ με τους οικείους σου, με την οικογένειά σου, με τους φίλους σου, δεν είσαι άνθρωπος που στηρίζεται σε κάποιες αξίες και αρχές, τι θες να πας να κάνεις εκεί? Απλά αν είσαι οικοδόμος να χτίσεις και θα πεις ότι έχτισα, τι θα κάνεις? Άρα πάνω απ' όλα πρέπει να κοιτάζουμε τον εαυτό μας, να μπορούμε να κοιτάζουμε να καλυτερεύουμε τον εαυτό μας, τις αξίες μας, το είναι μας, να τα δίνουμε στον γείτονά μας, σε κάποιον που χρειάζεται την ανάγκη, θα χρειαστούμε ανάγκη, να υπάρχει αλληλεγγύη. Και τότε, εφόσον βρούμε τον προορισμό μας, μπορούμε να αλλάξουμε πολλά. Εσύ έχεις αλλάξει μετά από αυτά τα ταξίδια? Θεωρώ ότι έχω αλλάξει, όχι τόσο στον τρόπο ζωής, εδώ, γιατί προφανώς ο τρόπος ζωής εδώ είναι ένας τρόπος ζωής που... Έρχεσαι πίσω και προσαρμόζεσαι. Που προσαρμοζόμαστε ξανά στις ανάγκες μας, στην τεχνολογία, στη δουλειά μας, στον εγκλωβισμό μας, τον οποίο τον θέλουμε και μας αρέσει. Γιατί αν δεν μας άρεσε, τελικά θα προσπαθήσουμε να τα αλλάξουμε. Άρα να μιλάμε λίγο ρεαλιστικά. Έχω όμως αλλάξει τον τρόπο σκέψης. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η γνώμη κάποιου. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η κριτική κάποιου. Είναι απόλυτα σεβαστή. Την αυτό ακούω πώς και προέκυψε μάρες. Όμως σαν διαδικασία μέσα σου? Γιατί θεωρώ ότι ο κάθε άνθρωπος φοβάται ουσιαστικά να γνωρίσει τον άλλον άνθρωπο. Γιατί εδώ δυστυχώς δεν ζούμε τόσο την αλήθεια ή τον ρεαλισμό. Γι' αυτό ασκούμε κριτική και είμαστε έτοιμοι ίσως... να κουνήσουμε τον ακριβώς, άλλο. Ακριβώς. Γιατί ίσως φοβόμαστε να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια του άλλου. Ίσως φοβόμαστε να τον δούμε τον άλλο.
στην πραγματικότητα. Μήπως δούμε και δικά μας στοιχεία. Γιατί ακριβώς, μήπως εκεί νομίζω φοβίζει πιο θα πολύ. Αναγνωρίσουμε δικά μας στοιχεία μέσα στον άλλον. Μήπως θα αναγνωρίσουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που κάνει ο άλλος. Δηλαδή να τον βλέπουμε δημιουργικά, τον βλέπουμε ανταγωνιστικά, δηλαδή να τον βλέπουμε με αγάπη, τον βλέπουμε με ζήλια ή με φθόνο. Μήπως πρέπει να κοιτάξουμε λοιπόν τη βαθύτερη έννοια της αγάπης, να τη μεταδώσουμε στους γύρω μας. Αυτό το διδάχτηκες με κάποιο τρόπο στα ταξίδια σου στην Αφρική? Νομίζω ότι τα ταξίδια μου στην Αφρική, νομίζω το διάβασμα, νομίζω και η τέχνη μου είναι αυτή η οποία με καθοδήγησε στο να ακόμα και τώρα να προσπαθώ να καλυτερεύσω. Είναι, έχω μια ατάκα που λέω συνήθως, που λέω ότι να είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και ευγνώμονες για αυτά που έχουμε, αλλά να μην φοβόμαστε, γιατί ο φόβος είναι κυρίαρχο συνέστημα στη ζωή μας, να διεκδικήσουμε και αυτά που θέλουμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ό,τι και να είναι για τον καθένα, αρκεί όμως να μην γυρίνουμε, να μην κάνουμε, να δημιουργούμε προβλήματα στον δίπλα μας. Να σεβόμαστε στο δικό του κύκλο. Ξέρεις, σκέφτομαι ότι έχεις ένα πλεονέκτημα ως σκηνοθέτης, ως ένας άνθρωπος ο οποίος καταγράφει. Έχεις το εξής πλεονέκτημα, για πολλή ώρα να παρατηρείς χωρίς να μιλάς. Δεν πρέπει να μιλήσεις, απλά να παρατηρήσεις. Είναι η ανάγκη η επιτακτική της δουλειάς. Και αυτό σου δίνει χρόνο ενδεχομένως να εμβαθύνεις αυτό που βλέπεις. Χωρίς να μπεις στη διαδικασία να το κριτικάρεις, να πεις τη γνώμη σου. Σιωπή και παρατήρηση. Γιατί δεν το είχα σκεφτεί. Και τώρα που το λες, έτσι είναι. Ακούς και δεν κάνεις κριτική, απλά συμμετέχεις να δεις πού θα βγάλει αυτή η κουβέντα. Στην Αθήνα, θυμάμαι ένα χρόνο, είχα κάνει πάνω από 1000 ρεπορτάζ για θέματα για παιδιά. Άρα προφανώς, ίσως έχεις δίκιο. Έχω καταλάβει τον τρόπο σκέψης και εδώ των παιδιών του δυτικού κόσμου και εκεί αντίστοιχα. Δηλαδή και με τους μεγαλύτερους ανθρώπους. Ακούς, άρα αυτό το να ακούς, να μάθεις να ακούς, σε βοηθάει στο να δεις. Τα παιδιά τα αγαπάς πολύ, Νομίζω ότι τα αγαπάω, ναι. Δεν έχω, δεν είμαι πατέρας, ακόμα τουλάχιστον. Εστιάζεις τα παιδιά, εστιάζεις πολύ. Παιδιά. Αυτό βλέπω, ότι σε κερδίζουν. Ναι, ίσως γιατί δεν με απογοητεύουν τα παιδιά. Ίσως εδώ με απογοητεύουν οι μεγαλύτεροι. Εμείς δηλαδή. Οπότε ίσως και αυτός ήταν ένας λόγος. Ίσως γιατί θεωρώ ότι τα παιδιά είναι το μέλλον. Είναι η δύναμη για το μέλλον. Για να μπορεί να υπάρχει αυτό που λέμε ζωή, ευτυχία, πρέπει να βοηθήσει τα παιδιά, να στηρίξει τα παιδιά. Εκεί νομίζω είναι όλο το. Και να τα στηρίξει μέσω της παιδείας. Επιμένω. Όχι μέσω της καραμέλας, όχι μέσω κάποια καθαρά ρούχα. Πρόσχερης χαράς. Πάμε να σκάνω το χατήρι τώρα και... Δεν έχει σημασία. Αν αυτή τη στιγμή εμείς εδώ πέρα που μιλάμε, βλέπουμε ένα πάρα πολύ ωραίο στούντιο. Δηλαδή, αν είχαμε μάθει να μην είχαμε αυτά τα ρούχα ή διαφορετικά, ποιος θα μας έκρινε? Κανείς. Ή θα λέγαμε άλλα πράγματα. Πολύ πιθανό να λέγαμε πολύ πιο ουσιαστικά πράγματα. Το οποίο όμως, αν φεύγαμε από αυτό το. Το οποίο όμως δεν είναι κατακριτέο. Ίσα-ίσα που ζούμε σε αυτό και το χαιρόμαστε και είπαμε, για να το στηρίζουμε, μας αρέσει και έτσι πρέπει να είναι. Όμως βαθύτερα στην ψυχή μας δεν πρέπει να κρυβόμαστε. Πες μου την αλήθεια. Ισχύει ότι εκεί στην Αφρική, με το που πατάς το πόδι σου και σηκώνεται λίγο αυτή η σκονίτσα και κοιτάζει τον ορίζοντα. Πολύ σκόνη. Ήθελα να το κάνω πιο κινηματογραφικό. Αλλά πες το. Ρε παιδί μου, κάτι συμβαίνει στο μέσα σου και σαν αγιώνεσαι. Εσύ πώς ένιωσες τις στιγμές της ηρεμίας? Ξέρεις τι, αδειάζεις. Αδειάζεις, αυτό. Γύρωση, να αδειάζεις. Είναι σαν να σου τα παίρνει γη όλα. Ό,τι... Έχει αυτή τη δυναμική ο τόπος. Την έχει. Έχεις καταλάβει το γιατί? Μπορεί, είναι η πιο ισχυρή παρουσία της φύσης εκεί, δεν είναι τόσο έντονη η ανθρώπινη νομίζω παρέμβαση. Νομίζω ότι ζουν αρμονικά οι άνθρωποι, τα ζώα, τα δέντρα, τα φυτά, το χώμα. Νιώθεις το χώμα, μπορεί να λερωνόμαστε, αλλά το χώμα είναι η γη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η ωραιοποίηση του δρόμου, με το τσιμέντο, με τα χτίρια, με το να χάσεις την επαφή με το πράσινο, με τη μυρωδιά, με το άκουσμα των πουλιών, νομίζω ότι κάπου αναγκαστικά σου δημιουργεί στρες, άγχος, φοβία. Καλά, δεν μας έχεις δει πώς έχουμε γίνει. Σας βλέπω. Λίγα το λες. Στρες, άγχος, φοβία, είναι το λιγότερο. Το οποίο και εγώ εδώ πέρα, όταν γυρνάω, μου λένε δύο-τρεις εβδομάδες θα αντέξεις. Σου δίνουμε. Μου δίνεται. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι κρατάω 4-5 εβδομάδες, μετά αρχίζω και λέω. Και κρατάς γιατί έχεις την προοπτική ότι θα την κάνουμε ελαφριά. Δεν το συζητάω. Έχει κανένα ψιλορίξει καμιά Αφρική. Στο οποίο βέβαια το επάγγελμά μου είναι αυτό που με βοηθάει, γιατί ουσιαστικά ταξιδεύω μέσα στο νησί μας και γνωρίζω πάλι πολύ κόσμο και προσπαθώ να μεταδώσω. Μαζί σου. Έλα, και εγώ θα κάνω παραγωγή. Τι θες να κάνω? Προφανώς στην Αφρική. Στο άλλο επάγγελμα που λες και σε όλα τα επαγγελματικά. Θα με πάρεις και στην Αφρική να με πάρεις και στην Κρήτη που κάνεις γύρω-γύρω στο ταξιδιωτικό κομμάτι. Το οποίο ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί γινόμαστε μία παρέα
και μεταδίδω αυτό που ακριβώς έχει η ψυχή μου και αυτό είναι το πιο όμορφο. Η δουλειά είναι χόμπι μετά. Τώρα δεν θυμάμαι αν τα λέγαμε όσο ήμασταν και γράφαμε τη συνέντευξη πριν που μου έλεγες ότι ασχολούμαι, προσπαθώ να παντρέψω το κομμάτι της παράδοσης, της φύσης, της κουλτούρας με την... Με το πολιτισμό, το κινηματογραφικό κομμάτι, το οτιδήποτε. Και πώς μπορεί εσύ να το παρουσιάσεις στον κόσμο για να δει τι είναι η Κρήτη και να έρθει να το ζήσει αυτό. Αλλά να το ζει ο ίδιος, να το σχεδιάσει ο ίδιος ο επισκέπτης του νησιού. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε πρώτα εμείς, γιατί η Κρήτη μας είναι τόσο μεγάλη και έχει τόσα ωραία πράγματα να κάνεις. Κάθε φορά να καλύπτεις και κάτι. Πας κάπου, λες, α, πήγα εγώ, εδώ το έχω. Και μετά λες, είναι άλλα 150 από κάτω που αξίζει να δεις. Το τηλέφωνο θα το βάλω πρώτο εδώ στη συσκευή. Και είσαι προσκεκλημένη κυρίως για την Αφρική. Και αυτό ο σκοπός μου είναι να ετοιμάζονται γκρουπάκια μικρά αλληλόδρασης 10 ατόμων, 12 ατόμων, που να μπορούμε από κοινού να κάνουμε ένα όμορφο ταξίδι, να δούμε την καθημερινότητα, να πάμε στα σχολεία, να μαγειρέψουμε, να δούμε τις φοιτητές καφέ, τους εργάτες, πώς ζουν, πώς φτιάχνουν, να κάνουμε το σαφάρι, να δούμε τα ζώα που ζουν στο φυσικό τους περιβάλλον. Έτσι. Και μετά που θα φύγουμε από εκεί, να έχουμε το χρόνο να σκεφτούμε τι είναι αυτό που είδαμε και μάλλον πώς μπορούμε να αλλάξουμε όλη μας την αντίληψη. Αυτό είναι ο στόχος. Και πώς τελικά μέσα από αυτή την αλλαγή βοηθάς τους ανθρώπους αυτούς εκεί. Και εδώ. Γιατί έχεις βοηθήσει τον εαυτό σου, άρα βοηθάς και τον περίγυρο. Πότε πάμε. Νοέμβριο είναι καλά. Καλά, είναι, έχουμε εκπομπή, αλλά δεν πειράζει. Θα δείτε τα παλιά τέψω. Θα κάνουμε μια... θα βάλουμε τον Μιχάλη το ντοκιμαντέρ να παίζει εκείνες τις ημέρες. Είναι ενδιαφέρον Νοέμβριο ή μετά το Φλεβάρι, που ανοίγουν τα σχολεία. Μη στεναχωριέσαι. Μα θα το κανονίσουμε. Όπως θέλουμε εμείς. Εμπειρία ζωής. Είναι εμπειρία ζωής. Πίστεψε με, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ναι, θα πάρεις άλλες εικόνες, θα δυσκολευτείς λίγο στην αρχή, δεν στο κρύβω. Αλλά δεν θα είναι δύσκολη αυτή που νομίζεις, αρκεί να έχεις λίγο την αίσθηση της περιπέτειας μέσα σου και της ανακάλυψης. Κάτι έχω που νομίζω ακριβώς με βάση το προφίλ σου και αυτά όλοι που κάνεις. Όλοι το έχουμε μέσα μας. Ποιος θέλει όμως να τσαλακωθεί, όχι με την κακή έννοια, με την καλή έννοια. Ναι, να χάσει τη βόλεψή του, τέλος πάντων. Τα καθαρά του σεντόνια, το φαγητό στην ώρα, το νερό το εμφιαλωμένο. Να σεβαστείς το φαγητό που έχεις, ό,τι βάλεις πριν το φας. Έτσι είναι, τέλος. Να σεβαστείς τα ζώα που έχεις δίπλα, τους ανθρώπους, θα σου χαμογελάσουν. Να θα αλλάξεις τα μαλλιά σου προφανώς, θα τα κάνεις αφρικάνικα, θα φτιάξεις καινούργια ρούχα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Βλέπεις, το λέω και χαμογελάω, δηλαδή το κάνω όνειρο. Δεν ξέρω ποιο φάτσα μου είναι. Ναι. Όχι. Θα ήταν χαρά μου, δηλαδή. Δεν ήξερα ότι θα κατέληγε εκεί η συζήτηση. Τι θες, ομάδα 10 ατόμων. Έτοιμο του έχω. Από πίσω πήγα στη σειρά και φύγαμε. Η αλήθεια είναι ότι ήδη με προσεγγίζουν άτομα και που ακριβώς θέλουν να έρθουν να ακολουθήσουν. Γιατί εγώ ανοίγω έναν δρόμο και καθαρό ο καθένας να έχει το δικαίωμα μέσα από, από τη δική του οπτική γωνία να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Ένα ταξίδι το οποίο δεν έχει κανένα οικονομικό όφελος, κανένα οικονομικό κέρδος, όλα θα γίνονται ο καθένας το κομμάτι του. Ναι, απλά εγώ γνωρίζω, ακριβώς, γνωρίζω για την ασφάλεια πού πρέπει να μείνεις, πώς πρέπει να μείνεις, σε ποιο χωριό. Ωραία, εμένα τώρα με πάρουν τηλέφωνο και μου πούνε ρε εσύ Ανδριανή, θέλουμε και εμείς να πάμε με το Μιχάλη στην Αφρική. Τι να τους πω. Πολύ εύκολα μπορούμε να δημιουργήσουμε μια ωραία ομάδα, όσοι ενδιαφέρονται, να κάνουμε ένα πρώτο meeting, να δούμε πραγματικά, να δουν ακριβώς πώς γίνεται και πώς δεν γίνεται, να φτιαχτεί ένα πρόγραμμα όχι με την κυριολεκτική έννοια και να είμαστε έτοιμοι να το σχεδιάσουμε. Γιατί Νοέμβρη. Νοέμβρη ή Γενάρη. Έκλεισε. Κλείσαμε. Και μην το κόψετε. Κλείσαμε. Σε ευχαριστώ. Κλείνουμε και όλες. Δηλαδή πρέπει να πάω σε διαφημίσεις τώρα. Ωραία. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις. Έχουν οργανώσει εμείς ταξίδι εδώ με τον Μιχάλη και θα σας πω τα νεότερα όταν έρθει η ώρα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.